να είστε έτοιμοι για μάχη. Κακά τα ψέματα, εκεί έξω γίνεται πόλεμος. Και πρέπει να κάνουμε τη μάχη μας. Κάθε τι που αξίζει, έρχεται με μάχη. Δεν σας χαρίστηκε ποτέ τίποτα. Ό,τι επιτυχία έχετε στη ζωή σας, ήρθε με κόπο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν είναι εκεί που θέλουν, είναι εκτός μάχης απλά. Να έχεις εικόνα του να βρεις που θες να πας. Να καταλάβεις πώς μπορείς να είσαι απαραίτητος, αλλά και πρότυπο. Να κοιτάζουν εσένα οι άνθρωποι του περιβάλλοντός σου και να λένε έτσι θέλω. Να έχεις πανοπλία για να μείνεις ανεπηρέαστος ή ανεπηρέαστη στις δύσκολες συνθήκες, σε όποιους κινδύνους έρθουν, στις κακουχίες. Γιατί πολλοί άνθρωποι τους έρχεται κάτι και ξαφνικά καταραίουν. Δημιούργησε ένα όραμα καριέρας. Όρισε πού θες να πας. Γιατί θες να πας εκεί. Τι καλό θα κάνεις στις αξίες σου, στο μέσα σου αυτό. Είναι ευθυγραμμισμένο με αυτά που πιστεύεις. Θα πετύχετε πολλά πράγματα αν βάλετε στόχους με τις ήδη υπάρχουσες δυνάμεις σας. Κάποιοι σας έχουν πει ότι δεν είστε αρκετά δυνατοί. Κάποιοι δεν σας το έχουν αναγνωρίσει. Έχω ανθρώπους στο περιβάλλον μου, πολύ κοντινά, που τους λέγανε σε μια συγκεκριμένη αγορά ότι ξέρεις τι μέχρι εκεί αξίζεις. Δεν ισχύει αυτό, γιατί σε μια άλλη αγορά αξίζεις κάτι περισσότερο. Γιατί καταλαβαίνεις και έχεις στο μυαλό σου αυτά που σου λένε. Είναι μπαγκάζ για άλλον αυτά. Καμιά φορά θα συμβεί κάτι που θα σε ρίξει κάτω. Η καλύτερη πρακτική σε αυτό είναι να ξανασηκωθείς. Εντάξει, και να συνεχίσεις. Γιατί κανένας πόλεμος δεν χάθηκε από μία μόνο μάχη. Εντάξει, συνεχίζουμε, παίρνουμε τις δυνάμεις μας. Δεν είναι κακό να πάρουμε και λίγο χρόνο. Να δούμε λίγο τι θέλουμε, πώς το χειριστούμε. Ανασυγκρότηση να κάνουμε και να συνεχίσουμε. Την ώρα που είσαι με την πλάτη στον τοίχο, τότε είναι η ώρα που ψάχνεις καλύτερους δρόμους. Τότε είναι η ώρα που μπορείς να κάνεις ένα βήμα και να ξεπεταχτείς. Τότε είναι η ώρα που θα βρεις καλύτερες απαντήσεις. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Για όσους δεν είναι εκεί, δεν χρειάζεται να φτάσετε. Αλλά για όσους είναι, είναι οκ. Είναι μια χαρά. Και γιατί είναι μια χαρά? Γιατί θα κάνετε ένα βήμα μπροστά για να φύγετε από τον τοίχο που χτυπάει την πλάτη σας. Ο φόβος είναι το μεγαλύτερο stop σε αυτά που θέλουμε να πετύχουμε. Και να ξέρετε, το μεγαλύτερο ποστό αυτών που φοβόμαστε συνήθως δεν γίνονται. Κοίταξε να δεις, σε αυτό το νέο ταξίδι που πας να κάνεις, το φοβάσαι ακριβώς γιατί έχει αξία για σένα. Γιατί αν δεν το πετύχεις, θα έχει επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος δεν είναι τόσο σημαντικές, αλλά το να πεθάνει μια ιδέα μέσα σου, ενώ την έχεις προσπαθεί να την υλοποιήσεις, είναι σημαντική ψυχική επίπτωση. Και προφανώς και φοβάσαι να αποδειχθεί ότι αυτό που έχεις στο μυαλό σου μάλλον δεν είναι τόσο καλό. Και πολλοί από εσάς μπορεί να πιστεύετε ότι δεν είστε αρκετοί, ότι δεν μπορείτε. Αλλά εάν μας εκτιμάτε λίγο, το υλικό μας, την πορεία μας, η δικιά μας ιστορία έχει δείξει ότι φτάνει να το θες.